Η τεχνική αυτή συνάντησης βοήθησε στο να επιληθούν τα προβλήματα και το τελικό αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας που, όπως σωστά επεσήμανε ο κύριος Δήμαρχος, απαιτεί μεγαλύτερο κόστος και μεγαλύτερη προσπάθεια από την περιφέρεια αλλά και από τις δικές του υπηρεσίες, θα είναι να αποδοθεί αυτός ο χώρος στο φυσικό περιβάλλον, σε μια προστατευόμενη περιοχή, σε μια περιοχή που ασφαλώς είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της πανίδας στην περιοχή μας. Θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ προχωράει με κανονικούς ρυθμούς. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου-Ιουλίου θα είμαστε σχεδόν έτοιμοι σε όλες τις μεγάλες αποκαταστάσεις. Όλοι οι ΧΑΔΑ θα αποκατασταθούν. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε ιδιαίτερα εμείς χαρούμενοι, γιατί θα απαλλάξουμε τους συμπολίτες μας, πρωτίστως δε τις δημοτικές αρχές, από το άγχος και το βάρος των προστήμων που έχουν επιβληθεί στην χώρα μας για την μη τήρηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Χαιρόμαστε λοιπόν, γιατί αυτή η προσπάθεια αποδίδει αποτέλεσμα. Αποδίδει αποτέλεσμα προστασίας του περιβάλλοντος, αποδίδει αποτέλεσμα στη δημόσια υγεία και αποδίδει βέβαια και τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία επιμερίζονται ευθέως στους πολίτες. Γιατί τα πρόστιμα, όπως πολλές φορές έχουμε πει, δεν τα πληρώνει ούτε η κεντρική κυβέρνηση, ούτε οι υπουργοί της κυβέρνησης. Τα πρόστιμα τα πληρώνουν οι ίδιοι οι πολίτες. Θα ήθελα να επισημάνω με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση από πλευράς κυβέρνησης στην ολοκλήρωση του σχεδίου της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποτελεί έναν ιονή κίνδυνο. Εάν δεν προχωρήσει γρήγορα η κυβέρνηση, εάν δεν αποφασίσει τελικά τι θέλει να κάνει, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η Πελοπόννησος να γεμίσει πάλι σκουπίδια. Και η κατάσταση στην περιφέρειά μας είναι αυτό ακριβώς που μας ανησυχεί, θα είναι σε χειρότερη μορφή από ό,τι είναι στον Πύργο και σε άλλα μέρη της Δυτικής Ελλάδας, της υπόλοιπης Πελοποννήσου. Γι' αυτό λέμε για άλλη μια φορά ότι δεν έχετε χρόνο, κύριοι Υπουργοί. Θα πρέπει πολύ γρήγορα να αφήσετε όλα αυτά που σκέπτεστε και να προχωρήσετε και να πάρετε αποφάσεις. Το κόστος, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα της δικής σας αδυναμίας και ανεπάρκειας, θα είναι τεράστιο σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας και για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είχαμε μια δημιουργική συζήτηση, η οποία αφορά στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει δύο αποκαταστάσεις. Αποκατάσταση στο Ασπρόκομα με προβλήματα και μια καλή αποκατάσταση στην περιοχή των Γιαννητσανίκων από την περιφέρεια. Μια αποκατάσταση 52 στρεμμάτων περίπου, που από το Δήμο ο χώρος παραχωρήθηκε στη Λεμόκα και στους μηχανοκίνητους για να κάνουν εκεί αγώνες μηχανικού αθλητισμού. Τον δεντροφυτεύομαι κιόλας, κύριε Περιφερειάρχα. Μηχανοκίνητου. Μηχανοκίνητου, τι είπα. Μηχανικός. Ναι, μηχανοκίνητου. Εκεί φυτεύομαι και δέντρα, ώστε να γίνει ένα πολύ ωραίο πάρκο. Και, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα το οποίο υπήρχε για τα Γιαννητσάνικα και για τη Δυτική Καλαμάτα, το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί. Με χαρά σήμερα πραγματοποιήθηκε η τελική σύσκεψη για την έναρξη της αποκατάστασης στη Μαραθώνακα, περιοχή που είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου. Υπήρχαν κάποια ζητήματα τα οποία διευθετήθηκαν και ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για τη διευθέτηση, γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι αυτό συνεπάγεται ένα κόστος για την περιφέρεια. Τα πράγματα όμως θα γίνουν με αυτόν τον τρόπο άριστα και η περιοχή αυτή θα αποκατασταθεί και στο μεγάλο μέρος της θα είναι και ένα πάρκο, φαντάζομαι,
περιβαλλοντικά χρήσιμο και πανέμορφο και επισκέψιμο.